Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων των εργαζομένων της ΕΡΤΡΙΑ. Από το χώρο της οικονομίας τα πρώτα μας θέματα. Η ύφεση εξαφάνισε 110.109 επιχειρήσεις και έριξε στην ανεργία 473.452 εργαζομένους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μεταξύ Δεκεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου 2013, βυθίζοντας τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές του Ταμείου. Την ίδια ώρα, έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Δημοσιονομικό παρατηρητήριο» άναψε φωτιές σε διεθνές επίπεδο. Στη συγκεκριμένη σελίδα περιέχεται ανάλυση πρόταση εργασίας οικονομολόγων του Ταμείου για την σκοπιμότητα ή μη επιβολής ενός εφάπαξ φόρου κεφαλαίου 10% στους καταθέτες 15 χωρών της Ευρωζώνης ως μέτρο για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους τους και την επιστροφή του στα επίπεδα του 2007, δηλαδή πριν την κρίση. Παράλληλα, με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, καθώς την ερχόμενη Τρίτη πρέπει να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές, η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει την Τρόικα, η οποία αρνείται, για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την αύξηση των εισοδηματικών κριτήριων. Μπορούμε να δούμε το θέμα που μας ετοίμασε η Νίκη Χατζηδημητρίου. Η επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και η εξίσωση της τιμής μεταξύ θέρμανσης και κίνησης στο όνομα της φοροδιαφυγής και της αποφυγής λαθρεμπορίου που επέβαλε η κυβέρνηση, από ό,τι αποδεικνύεται, δεν ήταν ο στόχος, καθώς η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τελειώνει με το σύστημα εισρωών νεκρών. Το κράτος ελέγχει το λαθρεμπόριο με τα συστήματα εισρωών νεκρών για τον έλεγχο των καυσίμων. Ελέγχεται το λαθρεμπόριο, θα βάλει χρήματα από αυτό το μέτρο. Και όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να δώσει μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι ώστε αυτό το καταναλωτικό αγαθό να το απολαμβάνει κάθε Έλληνας πολίτης. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί προς την Τρόικα για μείωση των εισαγωγών πετρελαίου, καθώς με την αύξηση της τιμής, τη μείωση των μισθών και την αύξηση της ανεργίας θα ήταν, όπως περίμεναν στο κυβερνητικό επιτελείο, πολύ δύσκολο να προμηθευτούν οι πολίτες τις ποσότητες πετρελαίου που προμηθεύονταν παλαιότερα για να ζεσταθούν. Ωστόσο, μετά από την κατακραυγή ακόμη και των κυβερνητικών στελεχών για το απάνθρωπο μέτρο που εμποδίζει τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στο βασικό αγαθό της θέρμανσης για να επιβιώσουν, βλέπουμε το Υπουργείο Οικονομικών να βάζει στη σκακέρα της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, θέλοντας να αποδείξει ότι προσπαθεί να ελαφρύνει τους πολίτες από το υψηλό κόστος της αγοράς πετρελαίου. Την ίδια ώρα, η Τρόικα λέει όχι στο αίτημα της κυβέρνησης για μείωση κατά 15% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και για διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου ξεκίνησαν αμέσως να επαναδιατυπώνουν την πρόταση, αφήνοντας έξω τους συντελεστές που αφορούν το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το όχι όμως της Τρόικας αφορούσε στο σύνολο της πρότασης. Η νέα πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών που έρχεται έχει μικρή προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους, που θα ανέρχεται στο 25% του συνολικού ποσού για κάθε δικαιούχο. Αύξηση του ποσού της επιδότησης από 0,28 σε 0,35 ευρώ ανά λίτρο και διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων με στόχο να ωφεληθούν περισσότεροι καταναλωτές. Εξετάζεται η διεύρυνση κατά 5.000 ευρώ του ύψους του ετήσιου εισοδήματος μέχρι του οποίου οι φορολογούμενοι θα δικαιούνται το επίδομα. Για τον άγαμο στόχος είναι να ανέλθει στα 30.000 ευρώ από 25 που ήταν πέρσι και για τον έγγαμο στα 40.000 ευρώ και να προστίθενται 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ανάλογη διεύρυνση των κριτηρίων εξετάζεται και για το ύψος της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου κατά 50.000 έως 100.000 ευρώ επιπλέον των 150 που ίσχυε πέρσι. Την ίδια ώρα η ανεργία τραβάει την ανηφόρα, η ύφεση εξαφάνισε 110.109 επιχειρήσεις και έριξε στην ανεργία 473.452 εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μεταξύ Δεκεμβρίου του 2008 και Ιανουαρίου του 2013, βυθίζοντας ως επακόλουθο και τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές του Ταμείου. Τη μείωση σοκ, μείον 35,48% στον αριθμό των επιχειρήσεων και κατά 24,81% στους εργαζόμενους, αποκαλύπτουν τα επίσημα συγκριτικά στοιχεία από το Μητρώο των Εργοδοτών και των Ασφαλισμένων του ΙΚΑ. Στο Μητρώο του ΙΚΑ, οι ενεργοί εργοδότες που υπέβαλαν το Δεκέμβριο του 2012 ανακεφαλαιοποιητικές περιοδικές δηλώσεις για το προσωπικό τους ήταν μόνο 195.123 έναντι 302.416 τον αντίστοιχο μήνα του 2008.
Από αυτές, μόλις 16.441 επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο, έναντι 47.602 που ήταν πριν από 4 χρόνια. Μείωση 65,46%. Στο μεταξύ, φωτιές άναψε η ανάλυση βόμβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για εισφορά 10% στις καταθέσεις. Η σελίδα 49 της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Δημοσιονομικό παρατηρητήριο» άναψε φωτιές σε διεθνές επίπεδο. Στη συγκεκριμένη σελίδα περιέχεται ανάλυση πρόταση εργασίας οικονομολόγων του Ταμείου για τη σκοπιμότητα ή μη επιβολής ενός εφάπαξ φόρου κεφαλαίου 10% στους καταθέτες 15 χωρών της Ευρωζώνης ως μέτρο για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους τους και την επιστροφή τους στα επίπεδα του 2007, δηλαδή πριν την κρίση. Η σχετική ανάλυση προκάλεσε μεγάλο θόρυβο τις τελευταίες ημέρες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων, όπου φιλοξενούσαν και απόψεις οικονομολόγων για το θέμα. Σύμφωνα με τους αναλυτές, διάσημοι οικονομολόγοι του παρελθόντος έχουν επιχειρηματολογήσει υπέρ του μέτρου ως μια εφάπαξ παρέμβαση που είναι προτιμότερο από τη στάση πληρωμών μιας χώρας. Μάλιστα, οι ίδιοι αναλυτές σημειώνουν ότι την εισφορά αυτή καλούνται να πληρώσουν όλοι οι κεφαλαιούχοι καταθέτες και όχι μόνο οι ομολογιούχοι των κρατών, και προσθέτουν ότι κάτι ανάλογο έχει συμβεί στο παρελθόν μετά τους παγκόσμιους πολέμους στη Γερμανία και την Ιαπωνία. Ο αντίλογος έχει να κάνει με το πλήγμα που θα επιφέρει μια τέτοια εισφορά στην εμπιστοσύνη των επενδυτών και καταθετών σε μια περίοδο που η Ευρωζώνη πασχίζει για την ανάκαμψή της. Στην ατζέντα του σημερινού Eurogroup κυριαρχούν δύο ζητήματα: η πορεία των προγραμμάτων Ελλάδας-Ιρλανδίας-Πορτογαλίας και η περιβόητη υπόθεση της ενοποίησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος. Ο Γιάννης Τουρνάρας αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους του για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προαπαιτούμενων που έπρεπε να είχαν κλείσει από τις αρχές του καλοκαιριού για την εκταμείευση του υπόλοιπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από την ήδη εγκεκριμένη προηγούμενη δόση. Η νέα φάση της πορείας του θρίλερ της ελληνικής οικονομίας φέρει τον τίτλο «Διευθέτηση ελληνικού χρέους». Από ό,τι φαίνεται από δηλώσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, η συζήτηση πρόκειται να ανοίξει και μάλιστα με ένταση. Επεξεργαζόμαστε ήδη σχέδιο για μείωση του χρέους προκειμένου να ξεκινήσουν οι τεχνικές συζητήσεις. Το σχέδιο αναμένεται να οριστικοποιηθεί πιθανόν την επόμενη εβδομάδα. Το ελληνικό χρέος αντιστοιχεί πλέον στο 175% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και πουδενή δεν θεωρείται βιώσιμο. Από το εξωτερικό όμως πέφτουν να θέσουν και το πλαίσιο της όποια συζήτησης. Η δέσμευση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 είναι σημαντική και θα ενεργοποιηθεί όταν η ελληνική πλευρά υλοποιήσει τα προαπαιτούμενα. Πρέπει να δούμε τι θα συμβεί στην ανάπτυξη, στο πρωτογενές πλεόνασμα και στις αποκρατικοποιήσεις προκειμένου να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δηλώνει αισιόδοξος. Το τρέχον πρόγραμμα είναι εντός στόχων και η χρηματοδότηση της Ελλάδας συνεχίζεται κανονικά. Όμως το χρηματοδοτικό κενό είναι μια πραγματικότητα και το οικονομικό επιτελείο προσπαθεί να βρει τρόπους να το καλύψει. Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο Υπουργείο Οικονομικών ανακάλυψαν ένα τέτοιο τρόπο. Πρόκειται για ομόλογα αξίας 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν δοθεί επί αλογοσκούφη στις τράπεζες υπό μορφή ομολόγων και τα οποία λήγουν το 2014. Προτείνεται λοιπόν η αναχρηματοδότησή τους και η μετάθεση αποπληρωμής τους κατά ένα χρόνο. Αλλά η κυβέρνηση έχει και άλλα αγκάθια μπροστά της. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η κάλυψη λιμάτων ασφαλιστικών ταμείων, το τριπλό λουκέτο στην αμυντική βιομηχανία, η ιδιωτικοποίηση ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, ΟΣΕ και άλλων 10, η άρση της προστασίας για την πρώτη κατοικία, ο ενιαίος φόρος ακινήτων, η συνέχιση των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, η απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικά η εικόνα των ασφαλιστικών ταμείων είναι δραματική. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για το ΙΚΑ. Το ταμείο μέσα σε 5 χρόνια έχασε σχεδόν 500.000 εργαζόμενους. Και αυτό γιατί η κρίση εξαφάνισε 110.000 επιχειρήσεις. Στους επόμενους μήνες πρόκειται να ανοίξουν τόσο το θέμα του χρέους όσο και το θέμα του νέου δανεισμού. Οι επιθετικές ιδιωτικοποιήσεις, η συνέχιση των απολύσεων, αλλά πιθανώς και νέα μέτρα. Και όλα αυτά με την κοινωνία σαν ευρασμό και την κυβέρνηση να στηρίζεται σε μόλις 155 βουλευτές. Στο στόχαστρο μπαίνουν 15.000 δανειολήπτες, οι οποίοι, αν και έχουν τη δυνατότητα της συνεπούς πληρωμής των οφειλών τους από στεγαστικά δάνεια, εντούτοις κρύβονται πίσω από την απαγόρευση της διενέργειας πληστηριασμών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Το Έθνος, για αυτούς έρεται η προστασία της κύριας κατοικίας, όπως και για εκείνους με οφειλές μέχρι 200.000 ευρώ. Για τους τελευταίους, μάλιστα, εξαιρούνταν από το σφυρί
Οποιοδήποτε ακίνητο και αν είχαν στην ιδιοκτησία τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι τράπεζες έχουν εντοπίσει τις περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι διαθέτουν και τραπεζικές καταθέσεις καθώς και άλλα ακίνητα και παρόλα αυτά διαπιστωμένα αφήνουν απλήρωτες τις δόσεις των δανείων τους. Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για 10.000 πεντάμινες θέσεις απασχόλησης κοινοφελούς εργασίες σε δήμους και περιφέρειες. Η κατάθεση των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης. Στόχος της διοίκησης του ΟΑΕΔ είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ως το τέλος του τρέχοντος μήνα για να τοποθετηθούν οι δικαιούχοι στις δουλειές τους το αργότερο στις 5 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους που είναι τελειόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι αποδοχές είναι 427 ευρώ για ανέργους κάτω των 25 ετών και 490 ευρώ για ανέργους άνω των 25. Το επόμενο δεκαήμερο ο οργανισμός αναμένεται να προκηρύξει άλλες 30.000 θέσεις απασχόλησης για ανέργους κατηγορίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε 24 ώρη απεργία προχωρούν αύριο Τρίτη οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί με αίτημα μεταξύ άλλων την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας βάσει της οποίας επιχειρείται να αποσυρθεί η κρατική εποπτεία από την ιδιωτική εκπαίδευση και να εγκαθιδρυθεί καθεστώς μαζικών και ανετιολόγητων απολύσεων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι απεργοί εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν συγκέντρωση αύριο στις 11 το πρωί στη γωνία Χαλκοκονδύλη και Πατησίων έξω από τα γραφεία της ΟΗΕΛΕ, της Ομοσπονδίας τους, και πορεία προς τη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα επιδοθεί ψήφισμα. Οι απεργοί θα έχουν συναντήσεις με εκπροσώπους κομμάτων. Ήδη έχουν κλειστεί ραντεβού της Ομοσπονδίας με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη, καθώς και με το Προεδρείο της Βουλής, ενώ αναμένουμε απαντήσεις από τα άλλα κόμματα, αναφέρει η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών ζητά και την απόσυρση εγκυκλίου για την απελευθέρωση της λειτουργίας των ολοήμερων ιδιωτικών δημοτικών σχολείων και για την αύξηση του ωραρίου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Ζητά επίσης την ενίσχυση της κρατικής εποπτείας στην ιδιωτική εκπαίδευση και την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αξιοπρεπείς όρους εργασίας και αμοιβής φυσικά. Τώρα πάμε στους σεισμούς στην Κρήτη. Εξακολουθεί η διαδικασία εκτίμησης των συνεπειών του σεισμού που αναστάτωσε το Σάββατο την Κρήτη. Η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά για να δούμε τη γνώμη των ειδικών στο βίντεο που ακολουθεί. Στο Έλος Κισάμου, μία 75χρονη βρήκε το σπίτι της συντρίμια, καθώς γκρεμίστηκε ο βορειοδυτικός τείχος και μέρος της οροφής του. Ήταν το μοναδικό κατοικημένο σπίτι που κατέρευσε, αλλά ευτυχώς ήταν άδειο την ώρα του σεισμού. Στα Χανιά, ένας εργάτης τραυματίστηκε ελαφρά όταν πήδηξε από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Συνεργεία της αντιπεριφέρειας ελέγχουν σχολεία και σπίτια και καταγράφουν τις ζημιές, οι οποίες όμως δεν είναι εκτεταμένες ούτε στην παλιά πόλη των Χανίων. Οι σεισμολόγοι εκτιμούν ότι ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ ανατολικά της Κρήτης ήταν ο κύριος και ότι οι υπόλοιπες δονήσεις φαίνεται πως εντάσσονται στη φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία. Όταν πλέον κλείσει το 48ωρο, δηλαδή το απόγευμα της Δευτέρας, η πιθανότητα ενός ισχυρού μετασεισμού θα έχει μειωθεί κατά 85%. Το βράδυ του Σαββάτου, σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ χτύπησε τη Ρόδο. Από ό,τι φαίνεται τώρα, η μετασεισμική ακολουθία τίνει να είναι φυσιολογική. Βέβαια, δεν θα είναι και πολύ μεγάλη μετασεισμική ακολουθία, επειδή ο σεισμός ήταν βαθύς και οι βαθύες σεισμοί δεν έχουν πολλούς μετασεισμούς. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος ενός σεισμού, τόσο πιο μακριά επεκτείνεται το κύμα και τόσο μικρότερους και λιγότερους μετασεισμούς προκαλεί. Ο υποψήφιος του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου της Μαρίν Λεπέν είναι ο νικητής στις μερικές περιφερειακές εκλογές στη μικρή νότια πόλη Μπρινιόλ, μετά και τον σημερινό δεύτερο γύρο της εκλογικής αναμέτρησης. Η Μπρινιόλ είναι μια μικρή κομμόπολη με έντονη παρουσία μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική. Ο Λοράν Λοπές κέρδισε την ψηφοφορία με 53,9% των ψήφων έναντι 46% του δεξιού UMP. Η πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου, Μαρίν Λεπέν, έσπευσε να χαιρετήσει την ωραία νίκη του υποψηφίου της στην Μπρινιόλ, όπως είπε, η οποία επιβεβαιώνει το θάνατο του Δημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Μετώπου, όπως σχολίασε η κυρία Λεπέν. Σύμφωνα με την ίδια, ακόμη και αν πρόκειται για μια περιφερειακή εκλογή, τα αποτελέσματα προλέγουν μια επιθυμία αλλαγής των Γάλλων για τις δημοτικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν την άνοιξη του 2014 στη Γαλλία. Οι δημοσκοπήσεις στη Γαλλία δείχνουν μια εντυπωσιακή άνοδο του ακροδεξιού κόμματος.
Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο περιοδικό Nouvelle Observateur, για πρώτη φορά το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέτωπο της Marine Le Pen βρίσκεται στην πρώτη θέση της προτιμήσεως των ψηφοφόρων. Η ενδιάμεση μάχη για το καντόνι έρχεται πριν τις εκλογές για τις περιφέρειες τον επόμενο χρόνο, αλλά και τις ευρωεκλογές, και μπορεί να αναδειχθεί ιονός ενίσχυσης του σχηματισμού στη γαλλική επικράτεια. Και στο επόμενο θέμα, πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, η ακροδεξιά ταλαιπωρεί τον κόσμο. Το μαχαίρωμα 25χρονου Ρώσου στο Μπριλιόβο, την ώρα που περπατούσε στον δρόμο με την κοπέλα του, αποδόθηκε σε νεαρό με καταγωγή από τον Κάφκασο. Αυτό πυροδότησε μια απίστευτη έξαρση βίας κατά των μεταναστών. Σε σπάσιμο μαγαζιών, βλέπουμε τα πλάνα που ανήκουν ή απασχολούν ξένους, έφοδο σε αποθήκη και εκτεταμένες συγκρούσεις με την αστυνομία, κατέληξε η διαμαρτυρία σε προάστιο της Μόσχας. Η αστυνομία προχώρησε σε περίπου 380 προσαγωγές, αλλά παρά την ισχυρή της κινητοποίηση, δυσκολεύτηκε αρκετά να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο στο προάστιο που είπαμε. Πρόκειται για τη σοβαρότερη ένταση με στόχο μετανάστες στη Μόσχα τα τελευταία 3 χρόνια. Πρωταγωνιστές των επεισοδίων ήταν κυρίως, αλλά σε καμία περίπτωση αποκλειστικά, νεαροί που πρόσκυνται στην ακραία εθνικιστική ρωσική δεξιά, φωνάζοντας ρατσιστικά συνθήματα όπως «Λευκή δύναμη». Το απόγευμα της Κυριακής, αρκετές εκατοντάδες κάτοικοι έδωσαν το παρόν σε ειρηνική διαμαρτυρία για τη δολοφονία. Γρήγορα όμως αποσπάστηκε μικρότερη ομάδα από τη διαδήλωση, η οποία ξεκίνησε να σπάει βιτρίνες και να πυρπολεί μαγαζιά που απασχολούν ή ανήκουν σε ξένους. Φωνάζοντας ρατσιστικά συνθήματα, εισέβαλε σε αποθήκη και απάντησε πετώντας μπουκάλια στην αστυνομία όταν έφτασε. Η ανταπάντηση της αστυνομίας με Globe έθεσε εκτός ελέγχου την κατάσταση. Τα πλάνα είναι χαρακτηριστικά και μια ένταση στη Μόσχα που δεν τη θέλει κανείς. Δυστυχώς τα γνωρίζουμε και εμείς. Τώρα να πάμε λίγο στα δικά μας θέματα. Η επικύρωση λοιπόν της περίφημης PNP, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, μέσω της οποίας η κυβέρνηση υλοποίησε το Μαύρο στην ΕΡΤ την 11η Ιουνίου, δεν έγινε ποτέ, παρήλθε η προθεσμία. Ανταυτού επιστρατεύτηκε ένα νομικό τρίκ, όπου σε μια τροπολογία αντίστοιχη εκείνης των εποχικών πυροσβεστών, παρέτεινε τη διάρκεια των δίμηνων συμβάσεων των 537 εργαζομένων στη δημόσια τηλεόραση μέχρι και 10 μήνες. Έχουμε κοντά μας τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη για να το συζητήσουμε το θέμα. Αλέξανδρε. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Και βέβαια το θέμα έχει ως εξής ένα απολύτως συναφές, εντός εισαγωγικών το συναφές, σχέδιο νόμου που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επέλεξε να εντάξει η κυβέρνηση διατάξεις που αφορούν τόσο το μεταβατικό μόρφωμα της ΔΟΤΟΥ όσο και την ΝΕΡΙΤ, δίνοντας εν όψη της Προεδρίας, Ελληνικής Προεδρίας, το πρώτο εξάμηνο του 2014, την δυνατότητα της μετατροπής αυτών των δίμηνων συμβάσεων, οι οποίες μάλιστα ορισμένες λήγουν 17 ή 19 Οκτωβρίου, την δυνατότητα αυτές αντί για δίμηνο πλέον να φτάσουν έως και τους 10 μήνες. Κάτι τέτοιο βέβαια οφθαλμοφανέστατα καταρχήν ξεχωρίζει, εξαιρεί, βγάζει στην άκρη σε ένα καθεστώς που θα μπορούσε να πει κανείς ενθυμούμενος τον Όργουελ ότι όλοι οι διμηνίτες είναι ίσοι, αλλά μερικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Ότι μετά την παρέλευση του Δημήνου θα έπρεπε να έχουν αποχωρήσει από την συγκεκριμένη υπηρεσία στην οποία έχουν προσληφθεί. Οι συγκεκριμένοι της ΔΟΤΟΥ θα έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι και τους 10 μήνες, αθροιζόμενοι το τετράμινο του 2013 και το πρώτο εξάμηνο του 2014. Είναι σαφές, καθώς έχουμε μπροστά μας, και αυτό μετά από ρεπορτάζ που κάναμε ρωτώντας έγκριτους νομικούς, αλλά είναι και οφθαλμοφανές για αυτόν ο οποίος θα ανατρέξει στον 2190, τον ιδρυτικό νόμο του ΑΣΕΠ, το άρθρο 20, που αναφέρεται στο προσωπικό για απρόβλεπτες και επίγουσες ανάγκες. Το προσωπικό για απρόβλεπτες και επίγουσες ανάγκες παραπέμπει στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία την επικαλείται η πολιτεία όταν υπάρχουν απρόβλεπτες και επίγουσες ανάγκες. Κάτι που δεν εκεί ισχύει, λοιπόν, βέβαια, έτσι. Σαφώς δεν ισχύει, αλλά στην σειρά του παραλογισμού, αυτή η σειρά, αυτή η ατελείωτη ολισθηρή κατηφόρα δεν έχει τέλος. Έτσι λοιπόν, για να καλύψουν αυτό το παράλογο ζήτημα. Δεν απαντά, να το θυμηθούμε. Ναι, ναι. Υπάρχει διαζύγιο με την λογική, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Το ερώτημα είναι βέβαια εάν οι ανεξάρτητες αρχές, όπως είναι το ΑΣΕΠ, όπως είναι ο κύριος Λέανδρος Δρακιτζής, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, αν θα ανεχθούν, αν θα σιωπήσουν, γιατί ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να ασκήσουν έλεγχο. Τι λέει ο νόμος λοιπόν, το άρθρο 20 του 2190 του γνωστού νόμου Πεπονή? Λέει ότι η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί,
το άρθρο 20, διαβάζω από το ΦΕΚ, να υπερβαίνει τους 4 μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται, το λέει ο νόμος. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρο εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύους διατάξεις. Η επόμενη παράγραφος, για την οποία επιφυλάσσεται η παράγραφος 2, η παράγραφος 3 δηλαδή, αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν από σεισμό, αναφέρεται σε σεισμό. Άρα δεν αφορά την περίπτωσή μας που είναι απρόβλεπτη ανάγκη. Ας πούμε ότι είναι απρόβλεπτη ανάγκη. Και στην παράγραφο 4 λέει, το ΑΣΕΠ ασκεί τον κατά την παράγραφο 1β του άρθρου 8 του παρόντος νόμου έλεγχο τόσο ως προς την συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού για το παρόν άρθρο, όσο και ως προς την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 2 και 3 αυτού του συγκεκριμένου άρθρου. Το ΑΣΕΠ θα ασκήσει έλεγχο, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο κύριος Λέας Δρακητζής, θα ασκήσει έλεγχο που τον έχουμε δει και καλά κάνει να βγαίνει να μιλάει για τους επίορκους και το ένα, για τις παλινδρομήσεις ή τις παρανομίες σκαστές τις οποίες έχουν προβεί οι υπηρεσίες του Δημοσίου. Αυτοί οι δύο ανεξάρτητες αρχές. Να ζούμε παράλληλα με την παρανομία, με πολλές ακυρότητες. Ναι, παραλογισμός, παύλα, παρανομία. Και βέβαια το θέμα εμπροκειμένο θα συζητηθεί και στην Βουλή. Η Βουλή καλείται να επικυρώσει την εν λόγω τροπολογία, η οποία είναι ενταγμένη, όπως είπαμε, στο σχέδιο νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εκεί βέβαια θα κληθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και βουλευτές της συμπολίτευσης. Τι θα πούν στους άλλους διμηνίτες των άλλων υπηρεσιών που τους διώχνουν μετά την παρέλυση του τετραμήνου κακήν κακός. Και το αν ισχύει το ότι όλοι οι διμηνίτες είναι ίσοι, αλλά μερικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρα, για το σχόλιο. Να πάμε τώρα στις νέες ταινίες. Με 6 νέες ταινίες διανύουμε την κινηματογραφική εβδομάδα που τελειώνει την Τετάρτη. Ξεχωρίζει η κορυφαία ιρανική ταινία Το Παρελθόν. Το εξαιρετικό φιλμ κινουμένων σχεδίων Εγώ Απεσιότατος. Η νέα ταινία του Λιουκ Μπεσόν Επικίνδυνη Οικογένεια με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τη Μισελ Φάιφερ. Το φιλμ Prisoners με τον Χιου Τζάκμαν. Το ελληνικό φιλμ Λούτον και ο Εξορκισμός. Για να δούμε το ωραίο αφιέρωμα που μας ετοίμασε ο πολύ αγαπητός μας συνάδελφος Αλέξης Τερμετζόγλου. Στην τρέχουσα κινηματογραφική εβδομάδα υπάρχουν και πάλι πολλές ταινίες στην πρώτη προβολή, είναι 6, αλλά αυτή τη φορά ο πήγης έχει ανεβεί. Η ποιότητα έχει ψηλώσει. Είναι εξαιρετικές οι περισσότερες νέες δημιουργίες, έχουμε και έναν βαθμό 10, έχουμε και μια ελληνική ταινία και ένα εξαιρετικό κινούμενο σκίτσο. Επειδή εν πάση περιπτώσει όσο καλές και αν είναι οι ταινίες και η οικονομική κρίση και η υπερεργασία δεν είναι δυνατόν να μας φέρουν στις αίθουσες παραπάνω από 1-3 φορές, εμείς θα σας δώσουμε υποθέσεις, κριτικές, αλλά και βαθμούς. Ο βαθμός είναι κάτι το συνοπτικό, απλά για να ξεχωρίζετε. Περισσότερο ακούστε την ανάλυση. Νούμερο 1 ταινία, Το Παρελθόν, του Ασγκάρ Φαρχαντί, που κέρδισε ξενόγλωσσο Όσκαρ για Το Χωρισμό. Φυσικά είναι Ιρανός δημιουργός και εδώ μας δίνει ένα αριστούργημα. Μετά από 4 χρόνια χωρισμού, ο Αχμάτ, ο ήρωας, φτάνει στο Παρίσι από την Τεχεράνη για να υπογράψει τα χαρτιά του διαζυγίου του, όπως του ζήτησε η Μαρή. Κατά τη διαμονή του όμως, ανακαλύπτει τη νέα σχέση της Μαρή, τη συνεχή συγκρούση με την κόρη της και πράγματα από το παρελθόν που είχαν μείνει κρυμμένα. Έχει δομή νουάρ, έντονη κοινωνική κριτική, εξαιρετικό στυλ, σπουδαίους ηθοποιούς, αξίζει να το έχετε ως πρώτη επιλογή, βαθμός 10. Να περάσουμε τώρα στην Ελλάδα. Λούτον, με ξένο τίτλο, είναι η πρώτη ταινία του Μιχάλη Κωνσταντίνου με τους Νικόλα Βλαχάκη, Ελευθερία Κόμη, Χρήστο Σαπουντζή. Ο Τζίμις είναι ένας ευκατάστατος μαθητής λυκείου γύρω στα 17. Η Μέρη, μια ασκούμενη δικηγόρος γύρω στα 30. Ο Μάκης, ένας 50ης οικογενειάρχης, ιδιοκτήτης ενός ψιλικατζίδικου. Είναι τελικά τρεις πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και ως ηλικία και ως απόψεις. Η συμβατική τους ζωή τους πιέζει πολύ, όλα για αυτούς μοιάζουν ακίνητα και αναμενόμενα και τελικά τα τρία αυτά πρόσωπα βρίσκουν το δικό τους τρόπο διαφυγής. Είναι μια ταινία που μπλέκει τρία διαφορετικά πρόσωπα, θυμίζει στυλ ξένων σκηνοθετών, καλοφτιαγμένη, περνάς καλά, έχει τις ατέλειές της, βαθμός 6. Να περάσουμε τώρα σε ένα πολυαναμενόμενο αμερικανικό κινούμενο σκίτσο, που μάλιστα είναι το νούμερο 2 και σπάνιες φορές, όπως σε αυτή την περίπτωση, το νούμερο 2 είναι καλύτερο από το πρώτο. Μιλάμε για τον απεσιότατο νούμερο 2. Με φωνές διαφόρων γνωστών ηθοποιών, όπως Steve Carell και άλλους. Τι συμβαίνει εδώ λοιπόν?
ο Γκρου αρχίζει και συνηθίζει το ρόλο του ως κλασικός οικογενειάρχης και πατέρας των Μάργου, Ίντιθ και Άγνες. Αλλά τότε συμβαίνει το εξής, μια άκρως απόρριτη οργάνωση αφιερωμένη στην καταπολέμηση του κακού σε παγκόσμια κλίμακα ζητάει τη βοήθειά του. Τώρα είναι στο χέρι του Γκρου, των Μινιών, της νέας συνεργάτη δόσου της Λούση να πατάξουν το κακό. Αλλά αυτός ο Γκρου στο παρελθόν υπήρξε ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κακός. Είναι τελικά ο μόνος που μπορεί να κερδίσει αυτό το εμφανιζόμενο κακό. Αρκετά λοιπόν επίκαιρη σάτυρα, εξαιρετικά κινούμενα σκίτσα, άποψη και ιδίως κάνει αυτή η ταινία για ενηλίκους. Βαθμός 8. Πάμε τώρα στη νέα ταινία του Λικ Μπεσόν, του μεγάλου Γάλλου σκηνοθέτη, την επικίνδυνη οικογένεια, όπου πρωταγωνιστούν ο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο Μισελ Φάιφερ, ο Τόμι Λι Τζονς, πολύ γνωστά ονόματα. Μπορεί λοιπόν το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων που είναι στις μέρες μας επίκαιρο να λειτουργεί άψογα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να προστατέψει τους μάρτυρες από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ειδικά αν πρόκειται για πρώην μέλη της μαφίας και είναι εθισμένα σε ναρκωτικά. Ο Φρέντ που τον παίζει ο Ρόμπερτ Ντενίρο στα 69 του είναι σκληροτράχυλος και βίαιος Αμερικανός. Μετακομίζει με τη σύζυγό του που την παίζει Μισελ Φάιφερ και τα δυο παιδιά του σε μια ίσχυη κομμόπολη της Νορμανδίας. Πρέπει να υπάρχει Νορμανδία για να έχουμε Γαλλία για να είναι ο Λικ Μπεσόν. Και υπάρχει και επίβληση ενός πράκτορα του FBI που τον παίζει ο Τόμι Λι Τζονς. Όμως είναι πολύ επικίνδυνο να αλλάξει η φύση των ανθρώπων και η συγκεκριμένη οικογένεια θα υποκύψει ξανά στις εγκληματικές της συνήθειες. Από εκεί και μετά θα αρχίσουν οι περιπλοκές. Είναι ένας συνδυασμός δράσης, χαρακτηρολογίας, αλλά και ελαφρού κωμικού. Περνάς πάρα πολύ καλά, μην ψάχνετε ιδιαίτερη ποιότητα, βαθμός 7. Πάμε τώρα σε μια αχρίαστη ταινία, είναι ο τελευταίος εξορκισμός, το νούμερο 2. Υπήρχε η πρώτη ταινία και έχουμε τώρα τη συνέχεια της. Η κοπέλα που έχει το πρόβλημα, η Νέλ, προσπαθεί να ξανακτήσει τη ζωή της μετά τα τραγικά γεγονότα. Εντελώς τραυματισμένη, δεν μπορεί να θυμηθεί κομμάτια της ζωής της από τους τελευταίους μήνες, παρά μόνο ότι είναι ο τελευταίος επιζών της οικογένειάς της. Αν και η ίδια προσπαθεί να ξανακτήσει τη ζωή της, δεν μπορεί να αγνοήσει τους τρομερούς εφιάλτες ή να αρνηθεί το γεγονός ότι ακούει φωνές και βλέπει και αισθάνεται πράγματα που κανένας άλλος δεν μπορεί. Από εκεί και μετά θα αρχίσουν τα γνωστά. Η ταινία είναι πολύ τετριμένη, γεμάτη, κλισέ, κακή. Αν θέλετε να δείτε κάτι καλό πάνω στο θέμα του εξορκισμού και θεολογικό και εθνογραφικό, δέστε τον πρώτο εξορκιστή που γυρίστηκε πριν από 40 χρόνια. Για την ώρα για αυτή την ταινία βαθμός άσος. Και να κλείσουμε με ένα πολύ αναμενόμενο αμερικανικό θρίλερ. Το Prisoners δεν έχει ελληνικό τίτλο, σημαίνει εχμάλωτη δέσμη του Ντένις Βιλνεύ με Χιου Τζάκμαν, Τζέικ Τζίνλιχαλ και άλλους. Ο Χιου Τζάκμαν είναι ο απελπισμένος πατέρας και ο Τζίνλιχαλ είναι ένας αστυνομικός που έχει αναλάβει την υπόθεσή του. Γιατί όπως καταλαβαίνετε κάτι συμβαίνει με το παιδί. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να λύσουν το μυστήριο. Δυστυχώς όμως το μόνο στοιχείο που έχουν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο ο οδηγός συλλαμβάνεται αλλά λόγω ανεπαρκών αποδείξεων ειδού και πάλι επικαιρότητα αφήνεται ελεύθερος. Ο πατέρας λοιπόν της εξάχρονης μικρής, αυτό είναι το πρόσωπο που έχει χαθεί, με μοναδικό στόχο να βρει την κόρη του θα κάνει μια ίστατη προσπάθεια παίρνοντας δυστυχώς, εδώ είναι η αυτοδικία, τον νόμο στα χέρια του. Η μυθοπλασία είναι πολύ κοινότυπη, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το θέμα, αλλά η ηθοποίηση, το στυλ και η σκηνοθεσία δυνατή, έτσι για να περάσετε ευχάριστα, είναι ό,τι πρέπει. Βαθμός 6. Να περάσουμε τώρα στα αθλητικά, ξεκινώντας όμως με μια δυσάρεστη είδηση, έτσι Στέλιο. Ναι, Χριστίνα, μεγάλη απώλεια του Φίλιππου Συρίγου για την αθλητική δημοσιογραφία. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Την τελευταία του πνοή άφησε εχθές ο δημοσιογράφος Φίλιππος Συρίγος που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 65 ετών. Ο Φίλιππος Συρίγος ξεκίνησε την καριέρα του στην ΕΡΤ και συνέδεσε το όνομά του με τις περιγραφές των αγώνων μπάσκετ, ενώ η φωνή του συνδέθηκε με την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ του 1987 από την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Νικητόπουλο. Και εσάς που είσαστε κοντά μας και μας στηρίζετε, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά.